Check it out. Check it out. Μια κοιλιά με τον κύριο. Όχι, παιδί μου. Ελάτε να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα. Τι καιρό. Α, σήμερα. Να βάλω τα έλια μου. Ναι, και για να δούμε τι γίνεται και στη Λευκοσία από ψηλά. Ναι, μια ματιά να ρίξει. Εσύ όμως, μετακινήστε αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, είχε δίκιο για την Ιταλία χθες βράδυ, νίκησε. Νίκησε. Οι υπόλοιπες δύο, και Ισπανία. Επίσης. Λοιπόν, μπράβο. Απόψε στις, Ιρλανδία, στις 7 Αυστρία-Ουγγαρία. Και στις 10 Πορτογαλία-Ισλανδία. Στις 10 Πορτογαλία-Ισλανδία εννοείται ποιος να κερδίσει. Πορτογαλία. Και τι, η άλλη ποια είναι. Αυστρία-Ουγγαρία παίζεται. Αυστρία-Ουγγαρία θα έλεγα. Ουγγαρία λες. Έχει αρκετούς δυνατούς ποδοσφαιριστές. Δεν... Σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης. Και μαζευτήκαν. Οι Ουγγροί. Άντε, είμαστε με την Ουγγαρία. Θα δείξει, θα δούμε. Όπως και να έχει, και πάλι απόψε βραδιά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Γαλλία από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε αυτή την προσφορά, την αθλητική για εσάς και τους συναδέλφους της αθλητικής υπηρεσίας, οι οποίοι με τα pre-game, δηλαδή τις συζητήσεις που έχουν πριν και μετά τους αγώνες, θα σας κρατήσουν συντροφιά από τις 7 το βράδυ μέχρι και αργά και τα μεσάνυχτα. Απολαμβάνουν τέλεια εικόνα οι φίλοι τηλεθέατες. Ναι, με την υψηλής ευκρίνεια, ευκρίνειας εικόνα και το κανάλι, βεβαίως. Να σας κάνω και μια ανακοίνωση. Η Δήμητρα Σοκράτους παρουσιάζει το βιβλίο της «Η Μέρη». Λοιπόν, την Πέμπτη στις 7:30 η Δήμητρα Σοκράτους και το βιβλίο της «Η Μέρη» και το λευκό βιζέλι. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Χάρης Χαρήματα και την πρωτιά. Επιτέλους και κάτι καλό. Ξεκίνω το να έχουμε αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά νομοσχέδιο και εσύ. Ελπίζω. Καλή δουλειά. Καλά. Πριν πάμε στις συμβουλές για το έξυπνο ψώνισμα που θα κάνουμε με την κυρία Δέσπου Μιχαηλίδου, διαιτολόγος διατροφολόγος, θα πάμε. Συμβουλές για έξυπνο ψώνισμα. Έξυπνο, ναι. Έχει δίκιο η Δέσπου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τα αφιερώματα μας για τα 50 χρόνια της ΕΡΤ, που συμπληρώνεται φέτος 50 χρόνια από τη λειτουργία της τηλεόρασης, της ελληνικής τηλεόρασης. Εμείς θα θυμόμαστε καθημερινά αποσπάσματα από αγαπημένες σειρές που μεταδόθηκαν και εδώ στην Κύπρο. Με την ευχή, αν κάποιοι από εσάς κατάφεραν να δώσουν και να διασώσουν κάποια από τα επεισόδια της παλιάς αυτής καλής εποχής, να τα μοιραστούν μαζί μας, επικοινωνώντας με την εκπομπή μας. Το σημερινό μας απόσπασμα είναι η Αναδυωμένη, η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στην Κύπρο το 1979. Το θυμάστε? Το θυμάστε. Ρίκου Ανδρέου, συγγραφέας βέβαια ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, σε μουσική σύνθεση του Βαγγέλη Πιτσιλιαδή. Έπαιζαν οι ηθοποιοί Νόρα Βαλσάμι. Ναι. Μοναδική επίσης, ο Πάνος ο Χατζικουτσέλης, ο Σπύρος ο Κωνσταντόπουλος, η Κέτη Λαμπροπούλου και άλλοι. Η σειρά διαδραματίζεται στην Όμορφη Ζάκυνθο και Αναδυωμένη δεν το ήξερα, διαβάζοντας το χθες. Δεν είναι όνομα κάποιας γυναίκας. Ήταν το όνομα της έπαυλης όπου έμενε η οικογένεια στην Ζάκυνθο. Και βλέποντας την απιθάλασσα, ήταν σαν να έβγαινε από αυτήν. Γι' αυτόν την έλεγα Αναδυωμένη. Η ρομαντική και ευαίσθητη αυτή Αναδυωμένη λατρεύτηκε από τους τηλεθεατές και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Οι σκηνές που θα δούμε είναι και οι μόνες. Που διασώζοντας. Αλήθεια. Ναι. Θυμάμαι. Ορίστε. Γιατί μόνο τότε με διασώθηκε. Ζήθηκε όλη τη σειρά, δυστυχώς. Από σεβασμό λοιπόν στον κόπο και στο ταλέντο όλων των δημιουργών, θα χαρούμε να μάθουμε ότι έχετε κάποια χρήσιμη πληροφορία να μοιραστείτε μαζί μας με αφορμή τα 50 χρόνια λειτουργίας της ελληνικής τηλεόρασης. Δες που μου το θυμάσαι. Ήταν εξαιρετική σειρά. Ξέρεις, εδώ δεν υπήρχαν οι παραγωγές κυπριακές, αλλά ό,τι ερχόταν από την Ελλάδα ήταν καλοδεχούμενο και μοναδικό. Μα για χρόνια. Η τη λάμψη, τη μαστού, καλημέρα ζωή. Το Λούνα Πάρκ που δείξαμε. Εντάξει, θα δείξουμε Γιούκερμαν, θα δείξουμε και άλλες. Τα λεμονόδα σας που είπα εγώ δεν ήταν παραγωγές της ΕΡΤ. Ναι, δεν ήταν. Ήταν Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, μετά. Αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε πώς θα ψωνίζουμε έξυπνα και αν υπάρχει τέχνη όσο αφορά αυτή τη διαδικασία ή όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ειδικά όταν πεινάμε. Ό,τι βρέχει μπροστά μας, το βάζουμε στο καλάθι και μετά πάμε σπίτι και λέμε τι αγόρασα. Πάρτε μας τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να δούμε τι συμβαίνει στο σπίτι σας και πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Η κυρία Δέσπου όμως τώρα θα μας δώσει έξυπνες και χρήσιμες συμβουλές. Δέσπου Μιχαηλίδου, καλημέρα. Ψώνισμα απαραίτητο, αλλά με προσοχή. Αυτό που σημαίνει ψωνίστε. Ένα κοτόπουλο, σεφ. Ναι. Μαρινεμένο κοτόπουλο. Μετά είναι και η Έλληνα Μακρύ, ηλιακός φούρνος. Έχουμε και. Να το δούμε και αυτό. Αλλά έχουμε και μόδα. Έχουμε και μόδα. Θες ναι. Να πάμε πρώτα στη μόδα και έχουμε μετά και μουσική. Ναι. Δεν τα είπαμε τη σειρά. Ενώ θέλω να πω. Έχουμε αλήθεια. Όλα αυτά. Έχουμε και μόδα. Έχουμε. Άντε, πάμε στους δωροτέτες και να δούμε.
για το περιβάλλοντος κάθε εβδομάδα στο πρόγραμμά μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να διαμορφώσει την συνείδηση αυτή την περιβαλλοντική στον καθένα μας και να δημιουργήσουμε και την κουλτούρα αυτή που θα μας χαρίσει ένα όμορφο περιβάλλον. Σήμερα καλημερίζουμε την Έλενα Μακρύ, δημοσιογράφος, όπως κάθε φορά. Με τα φτερά, μπράβο. Αργείτε, κορίτσια. Ελάτε, μην πάτε πίσω, κορίτσια, ελάτε από εδώ. Ας κάνουμε όμως λίγο πιο γρήγορα, ναι, είναι κρίμα. Μην πας από πίσω. Μάρια, μπορείς να πεις τα κορίτσια πιο γρήγορα. Λοιπόν. Έχετε βγάλει κάποια ασφάλεια. Από πού? Αυτά τα βήματα από πού τα κλέψετε? Έλα, είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μοντέλα και πλέον. Βρήκαμε δουλειά. Ποτέ δεν είναι αργά, παιδιά. Σε διαφημιστικό. Πάμε στη μαγειρική μας.